ο οίκος μου οίκος προσευχής. Ημείς δε επιείσατε σπήλαιον ληστών. Ακούσαμε προηγουμένως, αγαπητοί αδελφοί, τον Κύριο να λέγει εις τους γραμματείς και στους φαρισαίους και εις τους εμπόρους βεβαίως και σε όλους αυτούς που ατάκτως συμπεριφέρονταν μέσα στο ναό και όχι μόνο δεν προσεύχοντο, αλλά έκαναν εμπορικές πράξεις. Έδιναν και έπαιρναν εμπορεύματα, άλλαζαν νομίσματα, οι λεγόμενοι κολυβιστέ ή αργυραμιβοί, ένα είδος τράπεζας δηλαδή, και πολλές απάτες και πολλές κακίες γίνονται μέσα στον Άγιο Οίκο του Θεού, στον Ναό του Σολομώντος, όπου θα έπρεπε να υπάρχει διαρκής προσευχή, θυσία ενέσεως και λατρεία ευάρεστος των Θεών και τίποτε άλλο. Και ο Κύριος βλέπουμε πόσο δυναμικά παρεμβαίνει και καθαρίζει το ναό του, διδάσκοντάς μας να φροντίζουμε την ευπρέπεια των ναών μας και να μην επιτρέπουμε ούτε άτακτες συνομιλίες μέσα στο ναό, ούτε οποιαδήποτε άλλη κακία, εμπορική πράξη και ικανοποίηση οποιοδήποτε πάθους. Αλλά μαζί με αυτό υπάρχει και ένα μυστικότερο νόημα, γιατί οίκος προσευχής, ναός Άγιος του Θεού, δεν είναι τόσο και κυρίως αυτοί οι ναοί, οι λίθινοι, οι τσιμεντένοι, οι οποίοι κατασκευάζονται με τα οικοδομικά υλικά, αλλά κυρίως ναός του Θεού, όπου ο Θεός θέλει να λατρεύεται και να υπάρχει εκεί μια διάλυτη προσευχή, είναι η καρδία του ανθρώπου. Αυτόν τον ναό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και λέγει η Έμι, δώσ' μη συν καρδίαν. Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί βεβαίως χρειάζονται και οι ναοί ηλίθινοι, όλοι αυτοί οι περικαλείς ναοί που έχουμε. Αλλά μπροστά στο ναό που λέγεται καρδία του ανθρώπου, δεν υπάρχει καμία, θα λέγαμε, σύγκριση. Ο Θεός θέλει να κατοικεί μέσα μας. Και για τούτο θέλει τόπο καθαρό, θέλει την καρδία μας καθαρά, αμόλυντη και όχι σπήλαιο ληστών. Τι είναι ο ληστής? Είναι αυτός ο οποίος αρπάζει την περιουσία μας, ό,τι πολύτιμο έχουμε και φεύγει. Όταν λέει ο Κύριος τον οίκον μου που είναι οίκος προσευχής, τον κάνατε οίκο, τον κάνατε σπήλαιο ληστών, τι εννοεί? Αφήσατε να μπουν οι ληστές, οι κλέφτες και να συλλήσουν ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στο ναό μου. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς τους ανθρώπους? Γιατί και εμάς η καρδιά μας, αν δεν προσέξουμε, από ναός του Θεού μπορεί να γίνει σπήλαιο ληστών. Συμβαίνει οι δαίμονες, αυτοί είναι οι ληστές, τα πάθη, οι κακίες, οι αμαρτίες, να μπουν μέσα στην καρδιά μας και να καταληστεύσουν την καρδιά μας. Και με τη λέξη καρδιά οι Άγιοι Πατέρες εννοούν όλη την ψυχή. Να συλλήσουν λοιπόν οι δαίμονες, τα πάθη, οι κακίες στην ψυχή μας και να την αφήσουν έρημη, άδεια, αλλά και να την ρυπώσουν, να την βρωμήσουν με τα ακάθαρτα έργα τους. Αυτό γίνεται στον άνθρωπο που είναι μακράν του Θεού, στον άνθρωπο που βαπτίστηκε μεν, καθαρίστηκε, πήρε τον πλούτο από τον Θεό, αλλά δεν το φύλαξε. Άφησε τους ληστές να μπουν μέσα και να του κλέψουν τον πλούτο του, την περιουσία του. Και ποια είναι η περιουσία μας, την οποία μας κλέβουν οι ληστές, οι δαίμονες, μέσω των παθών και των αμαρτιών? Η περιουσία μας είναι οι δυνάμεις της ψυχής μας. Λέει ο Άγιος Διγόριος ο Παλαμάς ότι η ψυχή μας έχει 5 δυνάμεις. Έχει το νου, με τον οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να λογίζεται, να βλέπει προς τον Θεό. Είναι η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής. Με το νου ο άνθρωπος βλέπει στον Θεό.
Και όταν ο νους είναι καθαρός, είναι σαν το καθαρό τηλεσκόπιο το οποίο μπορεί να βλέπει τα βάθη του ουρανού. Έτσι και ο άνθρωπος που έχει καθαρό το νου του μπορεί να δει τον Θεό. Αυτό είναι που είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεό που έχουν καθαρή καρδιά, καθαρό νου. Και πότε είναι ο νους καθαρός? Όταν δεν υπάρχουν λογισμοί, παρά μόνο ένας λογισμός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η αγάπη προς Αυτόν, τότε ο νους είναι καθαρός. Γι' αυτό ο άνθρωπος επικαλείται συνέχεια τον Κύριο με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», και αν το κάνει αυτό, τότε καθαρίζει το νου του. Και συνάμα βέβαια προσέχει και τη ζωή του και μετανοεί συνεχώς και διορθώνεται. Η δεύτερη δύναμη μετά τον νου, λίγο κατώτερη, είναι η διάνοια, είναι η σκέψη, είναι η λογική, την οποία μας την έδωσε ο Θεός, έτσι ώστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας φέρουν απ' έξω από το περιβάλλον οι αισθήσεις και να ολοκληρώνουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος. Και αυτή τη δύναμη επίσης, αν δεν προσέξουμε, μας την κλέβουν οι δαίμονες, όπως μας ρυπώνε το νου, και αντί να τον έχουμε προς τον Θεό στραμμένο, οι δαίμονες μας τον κυριεύουν και τον στρέφουν προς τη γη, προς τα χαμηλά, προς τα βρώμικα, προς τα ηλιστικά, προς τα ηλώδη, προς τα γήινα. Έτσι και τη διάνοια μας την παίρνουν και τη χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Και γεμίζει η διάνοιά μας με ακάθαρτες σκέψεις, οι οποίες όταν κατέβουν και στην καρδιά και γίνουν επιθυμίες, τότε ο άνθρωπος γίνεται αμαρτωλός άνθρωπος. Και οι άλλες τρεις δυνάμεις είναι η κρίση, η δόξα αλλιώς, η φαντασία και η αίσθηση. Και αυτές τις δυνάμεις, αν δεν προσέξουμε και δεν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά, μας τις κλέβουν οι δαίμονες. Υπάρχει και μια άλλη διάκριση στις δυνάμεις της ψυχής, πάλι από τους Άγιους Πατέρες. Και μας λένε ότι έχει τρεις κύριες δυνάμεις η ψυχή. Αυτός είναι ο σπουδαίος θησαυρός μας. Είναι το λογιστικό, που ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται, να λογίζεται. Το θυμικό, που ο άνθρωπος έχει τον θυμό, αυτή την ορμή, αυτή τη δύναμη να κινηθεί προς τα εκεί που θέλει. Και το επιθυμητικό, που είναι η δύναμη να επιθυμούμε. Και αυτές τις τρεις δυνάμεις, αν δεν προσέξουμε, μας τις κλέβουν οι ληστές, οι δαίμονες. Και αντί λοιπόν να έχουμε το λογιστικό μας να λογίζεται το Θεό, να σκέφτεται το Θεό, να προσεύχεται, αυτή είναι η κύρια λειτουργία του λογιστικού, μας τον παίρνουν οι δαίμονες και μας βάζουν μέσα λογισμούς βρώμικους, ακάθαρτους, βλάσφημους, πονηρούς και οτιδήποτε άλλο που δεν θέλει ο Θεός. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται σπήλαιο ληστών. Συνάμα μας παίρνουν οι ληστές, οι δαίμονες και το θυμό και το χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Ενώ ο θυμός είναι μια σπουδαία δύναμη που αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να κατακεραυνώσουμε το διάβολο και να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τους κακούς λογισμούς και να κινηθούμε με ορμή προς τον Θεό. Οι δαίμονες μας παίρνουν το θυμό, επειδή φταίμε εμείς βεβαίως, και τον χρησιμοποιούν εναντίον των συνανθρώπων μας και μας βάζουν να θυμώνουμε εναντίον αυτών που μας αδικούν, εναντίον αυτών που νομίζουμε ότι μας βλάπτουν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει, όπως λέει ο Χρυσόστομος, αν δεν βλάψουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και αν δεν αφήσουμε τους δαίμονες να κλέψουν τους θησαυρούς μας. Μας παίρνουν και την τρίτη δύναμη, την επιθυμία, το επιθυμητικό, που μας την έχει δώσει ο Θεός, όπως και το θυμό, για να κινηθούμε προς Αυτόν και να επιθυμήσουμε Αυτόν και να Τον αγαπήσουμε με όλη την ψυχή, την καρδιά. Μας την παίρνουν και αυτή τη δύναμη και μας βάλουν να επιθυμούμε ανθρώπους, να επιθυμούμε αντικείμενα, να επιθυμούμε χρήματα, να επιθυμούμε τα μπράβο και τη δόξα των ανθρώπων και να επιθυμούμε και τις ειδονές της σάρκας, την καλοπέραση. Και έτσι μας κλέβουν και αυτό το θησαυρό, το επιθυμητικό μας. Και τι θα γίνει τώρα? Θα πρέπει ο άνθρωπος να γυρίσει προς τον Θεό και να πάρει πίσω τους θησαυρούς που του κλέψανε οι ληστές, οι δαίμονες. Και αυτό γίνεται με τη μετάνοια.
Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, συντρίψει την καρδιά του, τότε εξολοθρεύει το κακό, διώχνει τους ληστές και ελευθερώνει την καρδιά του από κάθε ρήπο. Και έτσι γίνεται πάλι η καρδιά ένας ναός καθαρός, κατάλληλος για να κατοικήσει εκεί ο Θεός και να προσφέρονται συνεχώς εκεί λατρείες στον Θεό, να γίνεται εκεί μια τέλεια Θεία Λειτουργία, καρδιακή Θεία Λειτουργία, η πλέον ευάρεστη που μπορεί να γίνει ποτέ στη γη. Λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, η κακία όταν την μελετά κανείς με τη σκέψη του αποθρασύνει την καρδιά του. Εκείνος όμως που σκοτώνει την κακία με την εγκράτεια και την ελπίδα δίνει στην καρδιά του συντριβή. Και όταν συντριβεί η καρδία, τότε οι δαίμονες εξολοθρεύονται. Πώς συντρίβεται η καρδία, καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει, λέει ο Δαβίδ. Πώς όμως θα έχουμε αυτή την καρδιά της τετριμένη και τεταπεινωμένη, μας λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, με την εγκράτεια και την ελπίδα, με την νηστεία, την αγρυπνία, την κακοπάθεια, με μέτρο ανάπαυση και με την ελπίδα εις τον Θεό. Τότε ο άνθρωπος αποκτά καρδία ταπεινή, συντριμμένη, καρδία μετανοούσα. Ενώ όταν ο άνθρωπος μελετά την κακία και αφήνει τους ληστές δαίμονες να μπαίνουν μέσα της και να σπέρνουν λογισμούς και να καλλιεργεί αυτούς τους λογισμούς τους δαιμονικούς, τότε βέβαια η καρδιά αποθρασύνεται. Ο άνθρωπος γεμίζει με περηφάνεια, με εγωισμό, με θελήματα εγωιστικά και γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους άλλους και ταλαιπωρεί και τον εαυτό του και τους άλλους. Χωρίς συντριβή καρδίας, λέει ο Άγιος Μάρκος, είναι τελείως αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την κακία. Γιατί τη συντρίβει την καρδία, λέγει πάλι, και απαντάει η τριμερής εγκράτεια του ύπνου, της τροφής και της σωματικής άνεσης. Αν προσέξουμε λοιπόν και αγωνιστούμε, θα πάρουμε πίσω τους κλεμμένους θησαυρούς από τους ληστές δαίμονες. Γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει, όπως λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Και όπως λένε και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αν εμείς μόνοι μας δεν βλάψουμε τον εαυτό μας και δεν αφήσουμε αφύλακτες τις πύλες της καρδιάς μας. Ούτε οι δαίμονες, λέει ο Άγιος Ισάκ, ούτε τα θηρία που βλάπτουν τους ανθρώπους, ούτε οι κακοί άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν το θέλημά τους ώστε να αφανίσουν και να καταστρέψουν τους άλλους, αν δεν το επιστρέψει ο Θεός που κυβερνά τον κόσμο και αν δεν ορίσει μέχρι ποιο σημείο μπορούν να βλάψουν. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει να ενεργούν με απεριόριστη ελευθερία. Θα πείτε τότε γιατί έστω αφήνει τους δαίμονες να μας πειράξουν, τους αφήνει για να δοκιμαστεί το αυτεξουσιό μας, για να φανούμε ποιοι είμαστε. Και πάλι μέσα σε όρια. Θα πρέπει όμως εμείς να έχουμε γρήγορση και να μην αφήνουμε τους δαίμονες να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και να μας καταστρέφουν. Και αν μπήκαν, θα πρέπει με τη μετάνοια να τους εκδιώξουμε. Όπως ο Κύριος εκδίωξε όλους αυτούς τους παράνομους από το ναό του και τα ζώα τα οποία υπήρχαν εκεί και τα τραπέζια των κολυμπιστών ανέτρεψε. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς να διώξουμε κάθε κακία από την καρδιά μας, κάθε πονηρία, κάθε ληστή και να έχουμε έτσι την καρδιά μας καθαρή ως ένα ναό όπου θα λατρεύεται συνεχώς ο Θεός. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.